Χριστός Ανέστη χαρά μου, εμείς εδώ οι Ακρίτες εορτάσαμε την Αγία Σκέπη της Παναγίας, η οποία εορτάζονταν ανέκαθεν την 1η Οκτωβρίου και μετά από τον πόλεμο του 40, όταν ηρέμησε το ελληνικό έθνος, είπε η Εκκλησία να εορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου που έχουμε την ηρωική επέτειο του ηρωικού όχι. Εμείς όμως εδώ οι Ακρίτες, για όσους δεν μπορείτε να το αισθανθείτε αυτό, έχουμε μία αίσθηση παραπάνω του τι συμβαίνει εδώ κοντά. Γι' αυτό την εορτάσαμε λοιπόν σήμερα, μήπως και δεν προλάβουμε να γιορτάσουμε στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι κάτι για να φοβάστε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας ζει μια ώρα αρχίτερα, έτσι. Και να μην σκέφτεστε ούτε αν είναι μικρός ή μεγάλος, αυτός ο οποίος θα πεθάνει, γιατί το ανδρεωμένο θάνατος δεν λογιέται, αλλά και εμείς δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε να βγάλετε ρίζες εδώ και να ζήσετε 100-500 χρόνια, τότε όλα θα σας φοβίζουν, ακόμα και ενδεχόμενα μία τουρκική, θα λέγαμε, όχι ότι μπορούν να κάνουν κάτι, επίσκεψη, έτσι. Ένα βράδυ θα έρθουν, το πρωί θα φύγουν, αν συμβεί. Και σας το λέω γιατί εμείς τα έχουμε ζήσει εδώ, βέβαια αυτό αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί ούτε καν στο μυαλό των Πελοποννήσων να μπει, των Κρητικών, των Λαρισαίων, των Θεσσαλονικαίων, ακόμα και μέχρι ενδεχομένως τις Σέρες. Από εκεί και πέρα κάτι περισσότερο καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από σύνορα. Χωρίς να είναι αυτό απόλυτο, έτσι, γιατί και στα σύνορά μας, με τη Μακεδονία, δηλαδή τα μακεδονικά σύνορα, τα δικά μας, υπάρχουν πλήθος θυμάτων ακόμα και τώρα από τους ξένους, αλλά και από τους ανθέληνες κομμουνιστές που υπήρξαν μια περίοδο εδώ στην Ελλάδα και έκαναν μεγάλη ζημιά και τώρα υπάρχουν κάτι από φάγια τους. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι ακόμα και αν εμείς εστιάζουμε στην εθνική εορτή, ότι η Αγία Σκέπη μας σκέπασε με τους Ιταλούς τότε και νικήσαμε, να ξέρετε ότι η σκέπη της Παναγίας εμφανίστηκε πρώτα έτσι στο όραμα του Ανδρέα Διαχριστών Σαλού στην Παναγία, στην Κωνσταντινούπολη, στις Λαχέρνες, πριν πάρα πολλά χρόνια και έδειξε την προστασία γενικότερα στο έθνος μας, έτσι, στο γένος μας όπως είναι το σωστό. Δηλαδή, όπου γης είναι Έλληνας, ο οποίος προσέξτε όμως, αισθάνεται και ζει σαν Έλληνας. Γιατί δυστυχώς έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες έξω, οι οποίοι αισθάνονται και ζουν σαν ξένοι. Όσο και αν αυτό είναι για αυτούς προσβλητικό. Δεν θέλουμε να τους βάλουμε κανέναν, έτσι. Απλώς λέμε την άποψή μας, όπως ο πάσα ένα σήμερα λέει την άποψή του που την έχει ξεπατικώσει από την τηλεόραση. Είδατε λοιπόν με τι αγάπη μιλούμε για την Παναγία μας και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας πω ότι επειδή δεν έχουμε τόσο αγάπη και δυσκολευόμαστε σε αυτό το κομμάτι, για μας αγάπη πολλές φορές είναι η ξεκούρασή μας, η καλοπέρασή μας, το να έχουμε λεφτά, το να μας ενοχλούν οι άλλοι, να μην μας κάνουν κακό, να μας κάνουν ό,τι τους κάνουμε, όπως θα πει το Ευαγγέλιο το οποίο θα διαβάσουμε σε λίγο. Και δεν θέλουμε και πολλά, γιατί και η πολλή αγάπη κουράζει, έτσι. Έρωτες θέλουμε. Ωραία είναι οι έρωτες, έτσι περνάει και όσο ευχάριστα. Το καλοκαίρι ειδικά, έτσι, τα λοιπά. Αλλά αγάπη δεν θέλουν πολλές, γιατί η αγάπη είναι δύσκολη. Παρόλα αυτά, αγαπητοί μου δεξιά, αριστερή, κεντρώοι, πάνω, κάτω, ό,τι και να είστε, κάντε αγάπη υπό την έννοια ότι μόνο αυτό μας μένει. Και αν δεν μπορείτε εσείς, πρέπει να μπορέσουμε εμείς, και όταν λέμε εμείς, η Εκκλησία, έτσι. Γιατί όταν λέμε ότι είμαστε Εκκλησία, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και εμείς είμαστε τα μέλη του. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι εγωισμός αυτό να το πιστεύουμε όταν ορθοδοξούμε και όταν πληρώνουμε αυτή την πίστη, έτσι. Δεν είναι για μας η πίστη, αν θέλετε, ένας πόρος ζωής, αλλά είναι μια θυσία ζωής, έτσι. Γι' αυτό και δεν θα φοβάστε ποτέ για τίποτα, παρά μόνο αν δεν τα πιστεύετε όλα αυτά και τα υπολογίζετε διαφορετικά. Επειδή λοιπόν μας έχει μείνει μόνο αυτό και το λέω αυτό σε όσους πιστεύουν στην αγάπη, έτσι, γιατί μερικοί μπορούν να πούν, όπως προείπα, ότι η αγάπη είναι άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Η αγάπη του κλέφτη προς τον κλέφτη. Το απατεώνα προς τον απατεώνα. Του διαόλου προς τον διάολο. Γιατί και οι διάολοι στην πόλη σε συνεργάζονται, έτσι.
αλλά δεν ξέρω αν έχουν αγάπη. Έχουν συνεργασία. Λέει ο άλλος, η συνεργασία είναι το πάνω. Και είναι ο στόχος τα λεφτά. Εμείς λοιπόν που καταλαβαίνουμε κάτι παραπάνω, στο διατάφτα να πάμε τώρα, αφού πρώτα δούμε ότι στεκόμαστε σωστά, ότι υπάρχει καιρός μετανοίας ακόμα, υπάρχει. Αφού σκεφτούμε τι αγαπήσαμε στη ζωή μας επιτέλους, μετά να μην πλανηθούμε και να προσπαθήσουμε, δεν μας έμεινε τίποτα άλλο, παρά να είμαστε κοντά ένας με τον άλλον, έτσι. Και για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό, θέλω να σας πω ότι αν έρθει η ώρα να διαλέξετε τις κοσμικές σας ρίζες και τις σχέσεις με τους κοσμικούς σας ανθρώπους, να προτιμήσετε τις πνευματικές σας σχέσεις, αυτές που οδηγούν στον Χριστό. Γιατί μια σχέση με έναν άνθρωπο η οποία είναι κοσμική μπορεί άνετα να σε πάει στην κόλαση, έτσι. Επειδή εσύ νόμισες ότι για τον Χριστό το έκανες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί μου, το θέμα αυτό. Γι' αυτό αγαπήστε, κρατήστε. Βέβαια, αυτό είναι μόνο από μένα μία ένδειξη. Μία σημαία, ένας φάρος. Μια βουκέντρα. Και μπορεί να μην το καταλαβαίνετε τώρα που σας το λέω. Να λέτε, τι να κάνουμε τώρα, εμείς να αγαπήσουμε δεν μπορούμε, θα κάνουμε όλα αυτά που είπες. Αλλά να είναι ο στόχος σας, γιατί μπορεί να έρθει η χάρη κάποια στιγμή και να μην ξέρετε τι να την κάνετε. Όταν έρθει λοιπόν, να την κάνετε κάτι. Τι να την κάνετε, να την κάνετε αγάπη για τους άλλους και να είστε, ακόμα και αν είναι μικρές ομάδες αυτές, γιατί δεν είναι θέμα ποσότητας, όπου και να είστε ομάδα. Γιατί για μας η ομάδα δεν είναι ούτε σύλλογος, ούτε λατρεία σε πράγματα του κόσμου, αλλά είναι ομάδα Χριστού. Και αυτό για να το καταλάβουμε λοιπόν και με τη χάρη της Αγίας Σκέπης, της Παναγίας μας, η οποία με το μαφόριό της μας σκεπάζει, δηλαδή ένα από τα ρούχα της που υπάρχει, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο, μας τα έχει αφήσει, το έχουμε πει και άλλη φορά, να μας δώσει αυτήν την διάθεση, ακόμα και αν είναι περιορισμένη, ας το πω έτσι, ποσοτικά. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε όλο τον κόσμο, εντάξει. Να αγαπήσουμε αυτόν που βλέπουμε σε κάθε περίπτωση και προσοχή, πολύ προσοχή, μην αγαπάτε λάθος ανθρώπους. Και το λέω αυτό, να αγαπάς τον κόσμο όλον μπορείς και να μην έχεις τίποτα μαζί του. Αλλά όταν σχετίζεσαι εξαιτίας μιας υποτιθέμενης αγάπης με ανθρώπους ακατάλληλους, τότε όχι μόνο θα έχεις απλά ζημία, να πεις ότι ζημιώθηκα ένα ποσοστό, θα έχεις καταδίκη, έτσι, γιατί είμαστε αδύναμοι. Αν πολύ μπερδευόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι του Χριστού, σίγουρα θα τη φάμε κάποια στιγμή, να το ξέρετε, και θα είναι σαν ναρκωτικό. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε πάνω σε αυτό. Κάντε λοιπόν παρέες και ενώσεις, θα το πω έτσι, προσώπων, δεν αναφέρομαι σε κάτι νομικό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι του Χριστού. Και όταν λέμε του Χριστού, τουλάχιστον θα υπολογίσουν με προγραμματιστή του Χριστό όταν κάτι συμβεί και όχι τον κόσμο. Αυτά ήταν τα σάικ των σών, Κύριε. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν στη Β' Λουκά που θα είναι την Κυριακή του Διονυσίου του Αεροπαγίτου, μεγάλου Αγίου και αυτού, ο οποίος ξαφνικά από δικαστικός έγινε επίσκοπος και φώτισε τους Αθηναίους. Να δούμε τι μας λένε τα κείμενα αυτά περί του πού πρέπει να πλουτίζουμε και πού να έχουμε την καρδιά μας και να φερόμαστε ως σωστοί οικονόμοι, γιατί στο χέρι μας είναι, στο να ξέρετε. Όλα τα είναι στο χέρι του Θεού, αλλά το πώς θα τα οικονομήσεις είναι στο χέρι σου. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, το πούμε και άλλη φορά, να εξετάζετε την προαίρεσή σας, δηλαδή να κοιτάτε τι έχει μέσα η καρδιά σας από μόνη σας. Αυτό για να γίνει θέλει πολύ μαγιά και να παραδεχτείτε αυτό που είστε χωρίς να ντρέπεστε. Πρώτα φυσικά στο πνευματικό το κάνουμε αυτό, πρώτα το κάνουμε στο Χριστό. Μετά στο πνευματικό και μετά αν χρειαστεί το κάνουμε και στον άνθρωπο. Καμιά φορά δεν χρειάζεται. Σημασία έχει να ξέρεις ποιος είσαι,
να το παραδεχτείς και μετά ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη να το ξεπεράσεις αυτό που είσαι και να γίνεις άνθρωπος του. Ο άνθρωπός μου πλέον. Πάμε στη Β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 9ο κεφάλαιο, 6 με 11 στίχο. Λέει εδώ λοιπόν για αυτούς που δίνουν. Έτσι, γιατί ούτως ή άλλως δίνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη δίνουμε. Ότι τους αγαπάει ο Θεός αυτούς που δίνουν όταν δίνουν με χαμόγελο. Πώς γίνεται αυτό? Για να δούμε. 6 στίχους λοιπόν. Τούτο δε, να ξέρετε αυτό το πράγμα, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Αυτός ο οποίος θα σπείρει, θα κάνουμε την εικόνα πρώτα, έχει ένα δυσάκι με σπόρο και ρίχνει λίγο-λίγο στο χώμα, μετά τι θα βγει πολύ? Όχι. Αυτός όμως που κάνει το κουφέ του καλά μέσα και πετάει έτσι μπόλικο, εκείνο θα βγει πολύ. Αυτό μας λέει εδώ. Αν αυτό που κάνεις το κάνεις με τσιγκουνιά, το κάνεις όμως πάλι, θα πάρεις τα ανάλογα. Ενώ αν είσαι στην προσφορά σου έτσι ελεήμων και μεγαλόκαρδος, τότε θα πάρεις πολλά. Αλλά παρόλα αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία. Μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης. Όχι με το ζόρι με λίγα λόγια. Ο καθένας όπως το έχει μέσα του. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Προσέξτε, γιατί μερικοί λένε, όσο μπορούμε κάνουμε. Ή τόσο μπορώ εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι το καλό αυτό, το σωστό, ο στόχος σου. Όχι. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Γιατί ηλαρών γαρ δότην αγαπά ο Θεός, αυτό το οποίο λέγαμε πριν, αγαπάει ο Θεός αυτόν ο οποίος δίνει με προθυμία και με χαμόγελο. Γι' αυτό σας είπα, αν έχετε συνήθεια στον δρόμο να δίνετε κάτι σε κάποιον περαστικό, σε πρώτη φάση, να του δίνετε με χαμόγελο και να το ρωτάτε κιόλας τι κάνει, πως είναι. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσει εις ημάς, είναι εμπαντή πάντοτε πάσαν αυτάρκη ενέχοντες, περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Σε αυτό το στίχο μας λέει σε ελεύθερη μετάφραση, αδελφοί μου, ότι αν κάνετε ένα, θα κάνει ο Θεός 10 για σας. Δηλαδή έχετε δυνατότητα, λέει, να σας κάνει αυτάρκηση τους, ώστε ενώ δίνετε από εδώ και αδειάζει, από εδώ να γεμίζει. Γιατί μερικοί λένε, άμα δίνω συνέχεια, τι θα γίνει? Φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό μας, ξέρετε. Δεν δοκιμάζουμε να τα δώσουμε όλα. Κρατάμε. Κρατάμε και μετά είναι αυτό το φιδωμένο που λέμε. Θα πάρεις ανάλογα. Ενώ με τα δίνεις όλα, θα τα πάρεις όλα. Καθώς διέγραπτε, εσκόρπισεν έδω και της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, έτσι. Ο δίκαιος λέει τι έκανε, σκόρπισε, τα σκορπούσε, τα έδωσε στους φτωχούς μας, λέει, δεν τα έδωσε στα γούστα. Η δικαιοσύνη του μένει εις τον αιώνα. Τι δηλαδή, θα τον μνημονεύει όχι όλος ο κόσμος μόνο εις τον αιώνα των αιώνων να μην, αλλά τι, και από το έργο που έκανε θα βγουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο και μετά από εκείνο το αγιάδι που θα κάνουν το ίδιο και θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος εις τον αιώνα των αιώνων, αυτό το οποίο επέβαλε σαν παράδειγμα, τη δικαιοσύνη αυτή δηλαδή, που η δικαιοσύνη του Θεού είναι η ελεημοσύνη, να ελεήσει εκατομμύρια ανθρώπους, χωρίς να το ξέρει. Επειδή ελεήσε ένα, επειδή ελεήσε 10. Γι' αυτό σας λέω και μια φορά, η πράξη που κάνετε δεν ξέρετε πόσους θα ελεήσει και θα ωφελήσει. Δεν το ξέρετε. Εσείς είδατε ένα. Εκείνος ο ένας όμως μπορεί να είναι 100 ή εκείνος ο ένας να γίνει μετά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους. Ο ένας. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρώσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Τι άλλο να πούμε. Αυτός λέει ο οποίος τα δίνει όλα, δηλαδή στο σπορέα δίνει σπόρο, έτσι, και δίνει ψωμί για να φάμε και πληθύνε το σπόρο, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν πλουτίζει το λίπασμα το σπόρο, η βροχή καλή, ή τα άλλα τεχνικά μέσα, αλλά ο Θεός, αν θέλει. Αυτός δίνει ευλογήσει και τα εισοδήματα
του πλούτου στη θεπή αυτό τώρα. Αυξήσει τη δικαιοσύνη, τα γεννήματα τη δικαιοσύνη ημών. Γιατί είναι τη δικαιοσύνη ημών, καταλάβετε. Είχε ο Ιώβ πράγματα πολλά. Και θα έλεγε κανεί τι είναι αυτό, χριστιανό καπιταλιστή ήταν. Δηλαδή τα πίστευε στο Θεό και είχε χιλιάδε στρέμματα χωράφια και ζώα κτλ. Ναι, αλλά ήταν τη δικαιοσύνη. Τα έδινε ο Ιώβ, γι' αυτό και τα είχε. Έδινε, έρχονταν. Έδινε, έρχονταν. Αυτό δεν το λέει, γιατί να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει. Δεν λέγονται αυτά. Και λένε μερικοί, αυτός γιατί έχει λεφτά, αφού είναι χριστιανός. Τα δίνει, εντάξει, τότε θα έχει πάντα. Και φυσικά, να μην παρεξηγούμεθα, έτσι, λεφτά, τίμια και λεφτά βγαλμένα από ευλογία και όχι από απατεωνία. Εμπαντή πλουτιζόμενη, εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Και φυσικά χρειάζεται απλότητα για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις απλή σκέψη, θα αρχίσεις να σκέφτεσαι. Εκείνο το άλλο, να δώσω, να μην δώσω, να κόψω, να πάρω, πάρε πέντε και δίνοντας πέντε, παίρνει και το ένα πίσω. Κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί μετράει με το μυαλό συνέχεια. Είναι αυτό που λέει εδώ. Ενώ όταν είσαι απλός και λες, πάρτο. Απλό σημαίνει και γενναιόδωρος ταυτόχρονα. Πάρτο. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι μόνο σε λεφτά και αγαθά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία λες πάρτα, τότε τι θα γίνει, είναι ευχαριστία στο Θεό, δηλαδή είναι σαν να λέμε μια δοξολογία συνέχεια ό,τι μόνο. Ή την ώρα που δεν μπορούμε να πούμε προσευχές, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πάλι προσευχή. Το λέει ξεκάθαρα εδώ. Είναι ευχαριστία στο Θεό αυτό το πράγμα. Εκείνος σαν Θεός μας έδωσε πολλά και εμείς σαν άνθρωποι όλο δυσκολευόμαστε και τα μετράμε και κάνουμε σαν τους Εβραίους, βγάζουμε το ένα δέκατο και το δίνουμε. Αυτά είναι εβραϊκά πράγματα. Έτσι. Εμείς είμαστε αλλιώς τώρα. Γι' αυτό και αδερφοί μου να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, θα χαλάσει την πιάτσα και όλοι θα τον απομονώσουν. Και θα πούν γιατί αυτός κάνει έτσι. Εμείς δεν κάνουμε έτσι. Όταν πρόκειται όμως να λάβουν από αυτόν, θα πάνε και θα τον βρουν. Έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, θα το πω πολύ ευγενικά, θαυμάζει το καλό, έστω και αν δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει και μια άλλη φράση, την οποία δεν τη λέμε, γιατί είπαμε να κάνουμε αγάπη και να αγαπήσουμε ακόμα και τους απατεώνες, αυτούς που μας κοροϊδεύουν, αυτούς που νομίζουν ότι κάτι κάνουν και αυτούς που να τους αγαπήσουν. Έρθει η ώρα να το καταφέρουμε και αυτό να το κάνουμε. Και πάμε τώρα στο Ευαγγέλιο που είναι από τον Λουκά, 6ο κεφάλαιο, 31 με 36 στίχο. Εδώ ο Λουκάς ξεκινάει με ένα λόγο του Κυρίου, ο οποίος βέβαια, έτσι, είναι πάρα πολύ απλός, αλλά και τόσο δύσκολος. Και καθώς θέλετε να ποιώσει οι μήνυοι άνθρωποι, 31 στίχος, και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Όπως θέλετε να σας κάνω, να μας κάνετε και εσάς. Δηλαδή, θες να σου μιλήσουν όμορφα, θα μιλάς όμορφα. Θες να σε αγαπάνε, θα αγαπάς. Θες να σου δίνουν, θα δίνεις. Θες να μην σου παίρνουν τα πνευματικά παιδιά, δεν θα παίρνεις τα πνευματικά παιδιά των άλλων. Γιατί αν τα πάρεις, θα φύγει ένα δικό σου. Στο λέω εσένα που με κοιτάς και θα μάθεις σίγουρα αυτή την ομιλία, θα την δεις, θα στη δείξει κάποιος άλλος, ότι αυτό που έκανες θα το πληρώσεις. Έτσι είναι ο νόμος του Θεού. Πήρες από άλλο κοπαδάκι, θα πάρει ο Θεός από το δικό σου τώρα. Έτσι. Και αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιε μην χάρισε στη... και γάρια αματουρή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και εσένα σ' αγαπάμε λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε, γιατί το λέει ο Χριστός. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή σ' αγαπάμε εμείς δεν θα την πληρώσεις. Έτσι, αυτό να το ξέρεις. Αλλά και σκεφτείτε τώρα τη μεγάλη φράση αυτή. Εκ του φυσικού σου βγαίνει να αγαπήσει αυτό που σου αγαπάει. Άρα και τον άλλο. Πώς θα του δείξουμε ότι υπάρχει Χριστός. Άσχετα αν δεν καταλάβει, προσέξτε, εκείνο είναι άλλο. Έτσι. Γιατί μπορεί να πας σε κάποιον να του δώσεις, να του δείξεις την αγάπη και να πει αυτός
Λεφτά έχεις. Έτσι. Τι είναι αυτό. Γράφεις και λουλούδια. Αλλά άλλοι δεν έχουμε χάρη να κάνουμε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Και εδώ αμαρτωλή εννοεί τους ασεβείς, όχι τους αμαρτωλούς που μετανοούν. Αμαρτωλούς και μια φορά μέσα στην Αγία Γραφή εννοούν και αυτούς που έχουν αποχωριστεί από τον Θεό πλέον. Έχει τελειώσει. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να αγαπάνε αυτοί. Τέλος πάντων, με το μυαλό τους αγαπάνε με κάποιο τρόπο. Να σε έχουν σε αρμαίο, κάπως έτσι. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποιήμην χάρη σε στή. Και γάρη αμαρτωλή το αυτοποιούσε. Και με τη λέξη αγαθοποίηση, αγαθότητα, επειδή είναι και ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος στον κόσμο. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή ευεργετούσε, δεν έκανε τίποτα άλλο. Έκανε μόνο το καλό. Αγαθοποιούσε δηλαδή από εκεί έτσι. Αγαθό, καλό. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας, όλων οι οποίοι στέκονται λαμπάδες δίπλα μας και μας αγαθοποιούν. Εμείς μόνο αυτούς να αγαθοποιήσουμε ή τι κανέναν άλλο πρέπει. Και αν δανείζεται λέει παρόν ελπίζεται απολαβή. Ποιε μην χάρη σε στή και γάρα αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουση ή να απολάβωση τα ίσα. Σίγουρα ο Κύριος είχε στο μυαλό του και του στοκολύβους, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τους παρακάμπτει αυτούς και λέει για τους άλλους οι οποίοι σου δίνουν πέντε και θέλουν να τα πάρουν. Αυτό. Ναι, αλλά εδώ τι λέει, ότι θα χρειαστεί να δώσουμε και να το ξεχάσουμε. Λέει ιδανικά τα θέλω. Ναι, πάρτα, αλλά δεν τα θέλω πίσω, ας πούμε. Έτσι είναι απλό. Αυτό όμως είναι και στην αγάπη. Άμα έδωσες αγάπη και περιμένεις να πάρεις από τον ίδιο συγκεκριμένο την τάδε ώρα, την τάδε στιγμή, στην τάδε ποσότητα, φυσικά δεν είσαι γελασμένος, είσαι ένα παραμύθι και μισό από μόνος σου. Έτσι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου δηλαδή. Πολύ απλά. Γιατί ο άλλος δεν είναι αυτό που είσαι εσύ. Και τι μας λέει εδώ. Δώστε χωρίς να περιμένετε να πάρετε. Γιατί οι αμαρτωλοί του κάνουν αυτό. Δανείρωση ή να απολαύουν στα ίσα. Λέει ο αμαρτωλός, πάρε, θα μου δώσεις. Και όχι μόνο λεφτά, πάνω να πάνω. Γι' αυτό και μαλώνουν τα ζευγάρια. Εγώ σε δίνω, εσύ γιατί δεν με δώσεις. Εγώ σε κάνω, εσύ γιατί δεν με έκανες. Δεν υπάρχει καν η έννοια του να δώσω χωρίς να περιμένω να πάρω. Σε καμιά περίπτωση, έτσι. Γι' αυτό και αν θέλετε να δείτε τι συμβαίνει στο σπίτι σας, κάντε ένα πείραμα. Αυτό ακριβώς που σας είπα μόλις. Πλην, έτσι, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής. Και έσεστε οι υψείς του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Α, μάλιστα, για εμάς λέει εδώ. Ξεκινήστε από να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εύκολο είναι. Δεν είναι, αλλά θα γίνει. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα, ούτε από αυτούς, οι οποίοι χθες μπορεί να ήταν ευεργετημένοι, αλλά ούτε και από τους άλλους, τους οποίους δίνετε. Μην περιμένετε να πάρετε. Να με πει λέει ευχαριστώ. Μην περιμένεις. Ή να κάνει εκείνο που τον είπα. Μην περιμένεις. Εσύ το είπες γιατί είσαι αυτό που είσαι. Ο άλλος τώρα μπορεί να είπε, δεν μας, έτσι, αυτά τα γνωστά. Σε κάθε περίπτωση ο μισθός θα είναι πολύ όμως λέει και θα είστε παιδιά του υψίστου. Ο οποίος φέρεται και αυτός με καλοσύνη στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Δεν ήξερε ο Κύριος ότι αυτός που τον έκανε καλά, ο παράλυτος, θα τον γλώτσα και αργότερα. Το ήξερε. Αλλά αυτός ήθελε να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Έτσι. Και αυτό επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο στα λεφτά, στα υλικά δηλαδή, οτιδήποτε υλικό, αλλά είναι και στα πνευματικά. Ακόμα και στη διάθεση του να αγαπάς εσύ, κάτι που καταλαβαίνετε με τα παιδιά σας πολύ εύκολα και λέτε εγώ παιδί μου θα τα αγαπάω και μπορεί εκείνο να μην δίνει σημασία. Γιατί εκεί το κάνεις και αλλού δεν μπορεί να το κάνεις. Άρα δεν έχεις ποτέ αισθανθεί την έννοια του πνευματικού παιδιού, του πνευματικού συγγενούς, του εγγύς και του μακράν ανθρώπου. Έτσι. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα εγώ. Το οποίο ας πούμε το αισθάνθηκα και το έκανα, έτσι. Προχθές στον δρόμο μέσα στο κέντρο της πόλης, σταμάτησε ένας στο αμάξι του, ακριβώς στη μέση του δρόμου.
Μετά ήμουν εγώ, μετά από μένα ήταν άλλο αμάξι, μετά από μένα ήταν άλλο αμάξι, μετά από ήταν άλλο αμάξι. Και εγώ κατέβηκα να δω τι σημαίνει, γιατί δεν είναι άνθρωπο μέσα. Είχε σταματήσει το αμάξι εδώ, πήγε ο ένας εκεί, στο μαγαζί, να χασκολογήσει, δεν έκαμε τίποτα, από πίσω περίμενε η ώρα. Ο άνθρωπος όμως που καθόταν δίπλα μέσα στο αμάξι και δεν κουνιότανε, ήταν ένας άνθρωπος με εγκεφαλικό. Και μόλις του έδωσα, λέω, τι γίνεται εδώ, μας κάνετε πλάκα? Λέει, όχι, λέει, έχω εγκεφαλικό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να λέει, η γυναίκα μου είναι μέσα στο αυτό. Τι να τον πεις εκείνη την ώρα, τον άνθρωπο αυτό. Και επέστρεψα πίσω και περίμενα μέχρι να βγει η ανόητη, έτσι, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτόν τον άνθρωπο που είχε αυτή την πάθηση, η οποία βγήκε με ένα, έτσι, αν θέλετε, στυλ και μπήκε μέσα στο μάχη και συνέχισε κανονικά τη ζωή της. Και το θεώρησα αυτό, έτσι, ένα βήμα, γιατί σε άλλη περίπτωση θα μπορούσα να κάνω μεγάλη φασαρία, γιατί αυτό το πράγμα ήταν, όχι ανοησία, ήταν επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε γιατί ήταν επικίνδυνο. Γιατί πίσω από το δρόμο που τελείωνε, ερχόταν ένας κάθετος δρόμος. Τι να γίνει ένα ατύχημα, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα μποτιλιάρισμα. Αν μπορέσετε λοιπόν με τους ανοήτους να συμπεριφερθείτε έτσι, θα είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Και το λέει ξεκάθαρα εδώ, έτσι, αχαρίστους και πονηρούς. Διότι αυτοί είναι πονηροί και αχάριστοι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην καταλαβαίνει ότι είναι δημόσιος κίνδυνος, έτσι. Όχι. Είναι πονηρός, το καταλαβαίνει μια χαρά, αλλά είναι πονηρός. Και είναι και αχάριστος. Έτσι. Είναι και αχάριστος. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που σταματάνε στους χώρους για τους αναπήρους, στις μπάρες και τα λοιπά, και τα ξέρετε αυτά. Είναι πονηροί και αχάριστοι. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε και αυτούς να τους καταλάβουμε, έτσι, και να σταθούμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση λίγο πίσω για να μπορέσουμε, όπως λέει και ο 36 στίχος, γίνεστε ούν εκτίμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτίμονος εστί. Να γίνεται σπλαχνικοί και όπως είπαμε, να το κάνουμε τώρα και σούμα. Όχι μόνο στα παιδιά μας, όχι μόνο στους αγαπημένους μας, όχι μόνο στους φίλους μας, αλλά και στους άλλους, έτσι. Δοκιμάστε αν θέλετε. Προσπάθεια θέλει φυσικά. Έτσι. Και έχει ο Θεός. Επειδή δεν βιάζεται και μας περιμένει, μπορεί αυτό που είπαμε σήμερα να συμβεί μετά από χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι θα συμβεί, γιατί κάποτε θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνέχεια το διαβάζουμε, συνέχεια το λέμε, συνέχεια το προσπαθούμε ενδεχομένως και κάποια στιγμή να το κάνουμε. Να μην αγανακτήσουμε κοσμικά, να μην πούμε για τον άλλον όπως τα λέγαμε προ-Χριστού. Έτσι. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει, γιατί όντως η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν γύρω μας, ανάμεσά μας, δαίμονες. Και όταν λέω δαίμονες, δεν αναφέρουμε στα πνεύματα, αναφέρουμε στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κατασταθεί δαίμονες. Και καμιά φορά την προσπάθειά σου να αμυνθείς, είναι σε κι εσύ σκληρός. Η καλύτερη άμυνα όμως, βλέποντας με τον καιρό, είναι αυτό που σας είπα μόλις πρώην, μόλις πριν, το οποίο δεν το είπα εγώ φυσικά, το είπε ο Κύριος. Να προσευχόμαστε για τον κεκοιμημένο Βαρθολομαίο ιερέα, που συμπλήρωσε 9 μήνες σήμερα, έτσι και να το σκεφτόμαστε. Πέθανε πριν 9 μήνες, και για τους ζωντανούς Σιμεών, θα το πω στην γενική για να το σημειώνετε κατευθείαν, έτσι, Αγγέλου, Αποστόλου, Γεωργίου, Ιωάννας, Παϊσίου, Αγγελικής, και Αθανασίο. Και όπως είπαμε, υπέρ και κινημένου Βαρθολομαίου ιερέως. Να δώσει λοιπόν ο Θεός να μαλακώσουν οι καρδιές μας και να δούμε το πρόσωπό του. Αμήν. Με το καλό να ξαναβρεθούμε.